Αρχίζουμε το δελτίο μα με τα επιδημιολογικά δεδομένα του τελευταίου 24ωρου που για πρώτη φορά ύστερα από αρκετό καιρό εμφανίζουν σημαντική υποχώρηση. Είναι ελπιδοφόρα τα μηνύματα. Η Γεωργία Γαρατζιώτη θα μα τα μεταφέρει. Γιάννη, καλησπέρα. Όπω είπε και εσύ, κάποια από τα στοιχεία τη πανδημία που παρακολουθούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι επιτέλου ενθαρρυντικά. Για πρώτη φορά μετά από τι 15 Μαρτίου, δηλαδή μετά από δύο μήνε, νοσηλεύονται λιγότεροι από 600 ασθενεί στι μονάδε εντατική θεραπεία τη χώρα. Συνολικά 586, όπω βλέπουμε και στην οθόνη μα. Δυστυχώ, 37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή του από επιπλοκέ τη πανδημία και με τα 1.505 νέα κρούσματα που ανακοινώθηκαν, σήμερα έχουμε τα λιγότερα που έχουν τα. Εντοπιστεί μετά από τρει μήνε σε μία ημέρα που έγιναν κανονικά τεστ. Έγιναν περισσότερα από 55.000 τεστ με τη θετικότητα να είναι κάτω από το 3% περίπου στο 2,7%. Τώρα, όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή των κρούσματων, πρωταθλήτρια για ακόμα μία ημέρα είναι η Αττική, όμω με λιγότερα από 1.000 κρούσματα. 737 κρούσματα στην Αττική, λοιπόν, ενώ ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με 141 νέε μολύνσει.